Η επιστροφή μας ξανά στην κορυφή μας έκανε ιδιαίτερα χαρούμενους, γι' αυτό άλλωστε δουλέψαμε τώρα αρκετά χρόνια για την επιστροφή μας στην κορυφή. Αυτό, ξέρεις, είναι και μια μεγάλη υποχρέωση, γιατί ο κόσμος περιμένει πολλά από εμάς, περιμένει για την επόμενη διοργάνωση πολλά. Σίγουρα έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας για μια μεγάλη διοργάνωση που είναι το 24 στο Παρίσι ξανά. Ευελπιστούμε να είμαστε δυνατοί, γεροί, να μπορέσουμε να φανούμε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, γιατί για μας είναι υποχρέωση να καταφέρουμε να σηκώνουμε την ελληνική σημαία ψηλά. Ήταν ένας αγώνας δύσκολος και φύλαγε στο καλύτερο για το τέλος, μάλλον, έτσι. Ήταν ένας αγώνας που καρδιοφύγησαμε όλοι μέχρι την τελευταία βολή, αλλά εκεί στην τελευταία βολή τα δώσαμε όλα και θεωρώ ότι δικαιωθήκαμε για τον αγώνα που είχαμε κάνει όλο αυτόν τον καιρό. Και επειδή είναι στην ίδια πόλη οι αγώνες του χρόνου, η Ολυμπιάδα, δεν ξέρω αν αυτό σου λέει κάτι σαν γούρι, ας πούμε. Σίγουρα το Παρίσι δεν είναι η χώρα που έτσι με ευνοεί αγωνιστικά, δεν με ευνοεί, γιατί έχω πάει αρκετές φορές. Όμως το καλό είναι ότι θα είναι σε άλλο γήπεδο, άρα λοιπόν εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Και αυτή τη φορά θα έχουμε πολύ περισσότερες μέρες για να κάνουμε προετοιμασία. Αυτή τη φορά είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε, να κάνουμε μόνο μία προπόνηση την επόμενη μέρα να αγωνιστούμε. Ήταν κάτι δύσκολο για μας που δεν το συνηθίζουμε ποτέ στη διοργανώση που πάμε. Στους Παραολυμπιακούς έχουμε πολύ περισσότερες μέρες. Ευελπιστώ να έχουμε μία πολύ καλύτερη επίδοση. Το χρόνο είναι μία νέα χρονιά με νέους στόχους. Είναι μία Ολυμπιακή Παραολυμπιακή χρονιά, οπότε θα έχουμε πολλούς αγώνες, μια δύσκολη και μεγάλη προετοιμασία, γιατί ταυτόχρονα ενδιάμεσα στις χρονιάς έχουμε άλλο ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε ο στόχος είναι διπλός. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα για να ανταπεξέλθουμε και στις δύο μεγάλες διοργανώσεις, τις σημαντικότερες διοργανώσεις του αθλήματος για το 24. Πραγματικά ήταν μια αρκετά επιτυχημένη διοργάνωση και για τους Έλληνες αθλητές. Ο Μανώλης κατάφερε για άλλη μια φορά να σηκώσει τη σημαία ψηλά. Θέλω να πω ότι είμαστε ένα χρόνο πριν το Παρίσι και η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι αγώνες ήταν πάρα πολύ σημαντικοί. Πριν την Ολυμπιάδα. Πριν την Ολυμπιάδα το 24, διότι πέρα από τις διακρίσεις δίνονται και θέσεις για την Ελλάδα, οι οποίες θα τις θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομάδα για το Παρίσι.